Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί επίσημοι καλεσμένοι, αναφέρθηκε ο Νίκος αναλυτικά, θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας. Θέλω επίσης να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για την ταλαιπωρία της ώρας, αλλά όλα έγιναν τελευταία στιγμή λόγω της κατάστασης που όλοι βιώσαμε τον τελευταίο καιρό. Επίσης θέλω να ζητήσω συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο της Βάρης και γενικότερα των Τριών Β', στους γονείς των Ακαδημιών που ήθελαν πραγματικά να έρθουν σήμερα εδώ, αλλά δυστυχώς ο αριθμός είναι πολύ περιορισμένος. Επιφυλάσσομαι πραγματικά στο μέλλον να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι ούτως ώστε όλα τα παιδιά των Ακαδημιών να δουν, να χαρούν μαζί όλοι τα δύο τρόπαια τα οποία φέτος κατέκτησε ο Ωκεανούς Αστέρας Βάρης. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, μπορώ να πω και 4, μια προσπάθεια από ανθρώπους οι οποίοι στέκονται δίπλα μου και προσπαθούν μαζί μου, με ανέχονται για να φτάσουμε τον Αστέρα ψηλά. Για να κάνουμε μια ομάδα πρότυπο, όχι μόνο στην Επσανά, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να τους ευχαριστήσω για τη μονή τους. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, ούτως ώστε να κλείσει σήμερα η αυλαία αυτή με μεγάλη επιτυχία. Δεν θέλω να σας κουράσω, διότι είναι η ώρα τέτοια που ο ήλιος ακόμη λάμπει. Όμως αυτά τα χρόνια τα οποία πέρασαν ήταν πολύ δύσκολα, πολύ επίμονα. Στο πείσμα των καιρών, όπως έλεγα μέσα στα ποδητήρια στα παιδιά, διότι αυτοί είναι οι πραγματικοί οι πρωταγωνιστές. Εδώ και 2 χρόνια είναι αναρτημένο ένα πανό μέσα στα ποδητήρια. Μη ρωτάς θα νικήσουμε ή θα νικηθούμε. Πολέμα. Ευχαριστώ παιδιά που δοξάσατε τον Αστέρα Βάρης. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το οποίο πέτυχε ο Αστέρας. Είναι ίσως η μοναδική ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει και υπερηφανεύεται ότι έχει να χάσει 1,5 ολόκληρο χρόνο. Όλο αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για ένα και μοναδικό λόγο. Διότι το πέτυχε με τις ηθικές αξίες που πρεσβεύουν όχι μόνο τα μέλη του Συμβουλίου αλλά και οι ποδοσφαιριστές του. Για μένα το μεγαλύτερο πρωτάθλημα, πέρα από τα κύπελλα, πέρα από το ίδιο το πρωτάθλημα, είναι η αντοχή σας. Είναι αυτό που δείξατε στα μικρά παιδιά. Όταν πέρυσι εντελώς άδικα χάθηκε ένα πρωτάθλημα και σκύβατε το κεφάλι μέσα στα ποδητήρια, σας είπα σηκώστε το κεφάλι. Δεν συνάδησε άνδρα σκυμμένο κεφάλι. Τα παιδιά των Ακαδημιών σας έχουν ως παράδειγμα πλέον ότι όποια αποτυχία, ό,τι και αν γίνει, θα πρέπει να σηκωθούμε και να παλέψουμε για να πετύχουμε τελικά το στόχο μας. Και ο στόχος επιτέχθη. Για μένα λοιπόν αυτό που κάνατε πράξη είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα, το μεγαλύτερο παράδειγμα προς αυτά τα παιδιά των Ακαδημιών. Και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, διότι αυτό είναι το πρωτάθλημα. Για μένα αυτό είναι το πρωτάθλημα. Που δείξατε το δρόμο σε αυτά τα μικρά παιδιά ότι δεν πρέπει να σκύβουν το κεφάλι. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Ο Ωκεανούς Αστέρας Βάρης θα συνεχίσει να είναι πρώτος. Σας ευχαριστώ.